Είχαμε πει πριν από αρκετές ημέρες, αλλά συνήθως ο καθένας και από την δική του πλευρά και από το δικό του μετερίζει, αναφέρουμε συχνά πυκνά κάποια βιβλία τα οποία προτείνουμε ή μας κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση και αξίζει να τα διαβάσετε. Όταν βεβαίως λάβαμε και ερχόμαστε στο διατάφτα, στο θέμα της συζήτησής μας, δηλαδή ευθύς αμέσως, όταν λάβαμε στα χέρια μας και είδαμε ευθύς εξ αρχής και στο διαδίκτυο αλλά και σε πολλά βιβλιοπωλεία, το βιβλίο «Σέρα, η ψυχή του πόντου» του Γιάννη Καλπούζου, πραγματικά απορρίσαμε και είπαμε ότι είχε καιρό να βγει ένα βιβλίο ή είχε καιρό να βγει ένα διαφορετικό βιβλίο που είχε να μας πει πολλά πράγματα παραπάνω με τον δικό του τρόπο για να δώσουμε αμέσως την προσοχή μας και να ασχοληθούμε με αυτό. Είναι και καλοκαίρι, η ανάγνωση είναι πιο εύκολη τώρα, υπάρχει περισσότερη ανάγκη για διάβασμα το καλοκαίρι, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αν και οι Έλληνες άρχισαν να διαβάζουν αρκετά περισσότερο και όλες τις εποχές, το τελευταίο χρονικό διάστημα, και αυτό το δείχνουν και αρκετές στατιστικές, το λένε και βιβλιοπόλες. Θα πάμε λοιπόν σε κάτι τελείως διαφορετικό. Θα πάμε σε ένα κομμάτι ιστορικό μαζί με την δική του μυθοπλασία, την οποία έδεσε καταπληκτικά ο Γιάννης ο Καλπούζος με τη σέρα του, τον οποίο έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Πέρα Τηλεόρασης. Σας καλησπερίζουμε κύριε Καλπούζο και νομίζω ότι είναι μια εκπληκτική δουλειά αυτή που κάνατε. Βεβαίως είδα ότι έχετε και άλλες δουλειές κάνει, αλλά κάτι τέτοιο και για σας ήταν η πρώτη φορά, νομίζω. Θα μας τα πείτε και εσείς άλλωστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Το ΣΕΡΑ έρχεται σαν συνέχεια, θα έλεγα, του ενδιαφέροντος μου για τον ελληνισμό στις γεωγραφικές χαρτιές του, στα απόμακρα σημεία. Είχα γράψει το Ιμαρέτ, Οθωμανοκρατούμενη Άρτα, 1854-1882, ένα χρόνο μετά την απελευθέρωση. Άγιοι και δαίμονες, Κωνσταντινούπολη, 1808-1832. Η Ουρανόπετρα ήταν Κύπρος, ενετοκρατία και πρώιμα χρόνια της Αγγλοκρατίας. Ο Πόντος ήταν πάντα στις επιθυμίες μου να ασχοληθώ. Πολύ δύσκολο θέμα, πάρα πολύ μεγάλη έρευνα απαιτήθηκε. Ξεκίνησα το 2012, όταν με παρακίνησε η αδελφή μου στην Άρτα και ήρθα σε επαφή με ορισμένους πρόσφυγες ποντίους που ήρθαν από την Σοβιετική Ένωση το 1957, αρχικά στην Κατερίνη και μετά στη Βίγλα. Και μέσα από αυτές τις μαρτυρίες κυριολεκτικά έπεσα στη φωτιά και στην ιστορία του Πόντου και δεν μπορούσα να μην γράψω αυτό το βιβλίο. Βεβαίως χρειάστηκε πιο εστιασμένη έρευνα από το 2014 μέχρι το 2016 για 2 χρόνια με πάρα πολλές ώρες δουλειά την ημέρα. Να κτιστεί ένα μυθιστόρημα πάνω απ' όλα. Φαίνεται. Το μυθιστόρημα είναι, αλλά με ένα ακριβέστατο, πολύ ακριβές ιστορικό υπόστρωμα. Ιστορικό και λαογραφικό, ανθρωπογεωγραφικό, όπως ήταν η ζωή στον Πόντο, οι συνθήκες, όλα. Διάβασα το οπισθόφυλλο έτσι, στο οποίο παίρνει κάποιος μια ισχυρή, νομίζω, γεύση. Τα λέει όλα μέσα σε 3-4 παραγράφους. Αυτό θα ήθελα να μας το περιγράψετε λίγο. Είναι εκπληκτικό και δίνει την ταυτότητα του βιβλίου. Είναι αυτό το βιβλίο, βέβαια δεν έκανα το λάθος, μην το σηκώσω. Είναι για να το μπορέσει ο καταναλωτής, ο αναγνώστης που είναι πολύ, να το δει στο βιβλιοπωλείο και να του δώσει την δέουσα σημασία. Να ξεκινήσω λίγο από τον τίτλο. Σέρα. Ναι. Σέρα είναι ο χώρος της φωτιάς, ο Πυρίχιος. Τον πρωτοχώρεψε ο Πύριχος με αφορμή το θάνατο του Πάτροκλου στον Τροϊκό Πόλεμο. Είναι αυτή η συνέχεια του οράματος της ελληνικής φυλής που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όταν τον χόρευαν αυτόν τον χώρο οι χορευτές της Σέρας, περιέρχονταν σε μέθεξη και ήταν σαν να περνάει από μέσα τους όλη τους η ζωή. Λύπες, όνειρα, χαρές, αγωνίες, τα πάντα. Όσα συμβαίνουν σε αυτό το βιβλίο είναι σαν να αποτελούν κινήσεις και φλόγες αυτού του χώρου. Ξεκινάει το 1915 στην Τραπεζούντα, εν ώψη του εκτοπισμού και των σφαγών που θα ακολουθήσουν των Αρμενίων, ένα κορίτσι που μοιάζει να το ζωγράφισε με τα ίδια του τα χέρια ο Θεός, μια πανέμορφη 15χρονη Αρμενοπούλα, καταφεύγει σε ένα σπίτι ενός αγνώστου για να γλιτώσει, με τη βοήθεια της μητέρας της βεβαίως. Πολλά χιλιόμετρα μακρύτερα στην Ορντού, η Κωτίωρα, όπως ήταν το αρχαιοελληνικό όνομα της πόλης, μια άλλη κοπέλα εύπορης ελληνικής οικογένειας ετοιμάζεται για το γάμο της. Υπάρχει αυτή η φοβερή αντίθεση, η μια κοπέλα να προσπαθεί να σωθεί, η άλλη να οραματιστεί το μέλλον της με έναν άνθρωπο, με έναν άντρα που ελάχιστα γνωρίζει, ήταν
παραβωνιασμένοι μαζί του. Αυτά είναι τα ήθη της εποχής, με προξενιό παραβώνας. Στην τραπεζούντα ζει ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου, ο Γαλινός Φιλονίδης, είναι απόφοιτος του φροντιστηρίου, του λαμπρότερου εκπαιδευτικού ιδρύματος του Πόντου. Είναι φιλόλογος, σπουδαγμένος στην Αθήνα. Αυτά έχουν μια σημασία, γιατί οι άνθρωποι του Πόντου δεν ζούσαν μόνο στο δικό τους τόπο, σπούδαζαν στο εξωτερικό, ταξίδευαν για ταξίδια αναψυχής. Είναι και πάρα πολύ θρήσκος και αυτό θα τον κάνει να διχαστεί ανάμεσα σε αυτές τις δύο γυναίκες, να δοκιμαστούν οι ηθικές αρχές του. Θα δοκιμαστεί και η γαλήνη του, μια ηρεμία του, η ιστορικότητά του, γιατί το όνομά του έχει αυτόν τον συμβολισμό, Γαλινός, γαλήνη, ηρεμία. Όταν θα υψωθεί μέσα του το μίσος και θα θέσει σαν στόχο ζωής να εκδικηθεί κάποιον που του προκάλεσε ένα μέγα πόνο. Όλοι αυτοί οι ήρωες και μαζί ένας θηριώδης χωροφύλακας που γίνεται ο κακός δαίμονας του Γαλινού και της Αρμενοπούλας της μικρής, ένας Ρωμιός, δυστυχώς υπήρχαν και αυτοί καταδότης που παρέχει πληροφορίες, Τούρκοι, Ρώσοι, κατάσκοποι, θα παρασυρθούν από τη δίνη των ιστορικών γεγονότων που είναι πάρα πολλά και τραγικά. Έχουμε την γενοκτονία των Αρμενίων, τη γενοκτονία των Ποντίων σε δύο χρονικές περιόδους επί Νεότουρκων και Κεμαλιστών, την κατάκτηση όλου του Ανατολικού Πόντου από τα ρωσικά στρατεύματα, τις προσπάθειες να δημιουργηθεί η δημοκρατία του Πόντου με σύνορα από τη Σινόπη μέχρι το Βατούμ. Έχουμε το αντάρτικο ποντιακό κίνημα, εκεί όπου χορεύουν μάλιστα τέσσερις αντάρτες και υπάρχει μια κατ' εμένα τουλάχιστον και από ό,τι μου μεταφέρουν όλοι οι αναγνώστες και οι ειδικοί γύρω από το είδος, μια συγκλονιστική περιγραφή της αίρας αυτού του χορού, πως τον χορεύουν στα υψώματα της Κρόμνης, στα 2.000 μέτρα. Φτάνει το πρώτο μέρος μέχρι τα μισά του Ιούνιου του 1924, εκεί που μέχρι τότε φτάνει η ανταλλαγή των πληθυσμών. Μετά η μυθιστορία, η μυθοπλασία, ακολουθώντας και τους πραγματικούς πρόσφυγες του Πόντου και τους μυθοπλαστικούς ήρωες, μεταφέρεται στη Σοβιετική Ένωση, Σουχούμ, Απχαζία. Έχουμε εκεί τις διώξεις επί Στάλιν, έχουμε την ανθρώπους που φτάνουν στα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας στη Σιβηρία και στο Καζακστάν με θερμοκρασίες 50 βαθμούς το καλοκαίρι, μείον 45 το χειμώνα. Όλα αυτά μέσα από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, από το να παρακολουθεί κανείς τους ήρωες να οδηγούνται στην εξορία με εξαντλητικές πορείες προς το εσωτερικό της Τουρκίας, μέσα στο κρύο, στο χιόνι, στη βροχή, να πεθαίνουν άνθρωποι στη μέση του δρόμου και να τους αφήνουν άθαυτους, να συνεχίζουν. Όλα αυτά τα κακά που γίναν με τις περιόδους αυτές, τα δεινά της γενοκτονίας. Αλλά έχουμε και σαν υπόστρωμα και όλη τη ζωή εκείνης της ζωής της εποχής στον Πόντο. Ξέρουμε, ας πούμε, για τη Σμύρνη ότι ήταν μια κοσμοπολίτικη πόλη. Κοσμοπολίτικη πόλη ήταν και Τραπεζούντα, και Κερασούντα, και Ορντού, και Σαμψούντα. Με πολύ μεγάλη άνθηση στα γράμματα, στις τέχνες, στα γυμναστήρια, είχαν συλλόγους, κυρίες της Μέρυμνας και άλλοι πολλοί σύλλογοι, είχαν παρθεναγωγία, κάναν χώρες περίδες, θέατρα τεράστια. Στην Τραπεζούντα υπήρχε το θέατρο του Θεοφύλακτου, 300 θέσεων. Με πλήρη εικόνα δηλαδή από όλα. Ναι, πώς ακριβώς ήταν η ζωή εκείνων των χρόνων. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό το ακριβές υπόστρωμα, γιατί αφενός ζει ο αναγνώστης παραστατικά όσα διαδραματίζονται. Από την άλλη όμως μπαίνει βαθιά μέσα στην ψυχή των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Μπορεί να διδαχτεί, μπορεί να μάθει, αλλιώς ξέρουμε μόνο τη σκόνη της ιστορίας. Και συγχρόνως μπορεί να κατανοήσει τον τρόπο σκέψης και να κρίνει καταστάσεις, γεγονότα, αποφάσεις με βάση όσα ίσχυαν τότε και όχι με τον τρόπο που σκεφτόμαστε σήμερα. Mm-hmm. Είναι ένα σύνηθες λάθος αυτό που κάνουμε. Αν θέλουμε να κρίνουμε παλιότερες εποχές με τα σημερινά δεδομένα. Πολύ σωστή επισήμανση. Και όλα όμως αυτά είναι ενταγμένα μέσα στην μυθοπλασία, ώστε να μην κουράζουν τον αναγνώστη, να μην είναι μια απλή παράθεση στοιχείων, να εντάσσονται μέσα. Ξέρω, μιλάει για το χρυσό μαλλοδέρας και το βάζει μέσα σε μια αστεία κατάσταση. Μιλάει για τους Μύριους, του Ξενοφόντα και γίνεται μέσα από ένα παιχνίδι, σε εισαγωγικά, όταν προς την εξορία οδηγούνται οι ήρωες και ο πατέρας πρέπει να ξεγελάσει το πεντάχρονο αγοράκι του και του λέει: τώρα ακολουθούμε την πορεία των Μυρίων και του Ξενοφόντα, γιατί από αυτές τις περιοχές βέβαια ακούστηκε και το θάλατα-θάλατα, και θα υποστούν και όπως και οι άνδρες του Ξενοφόντα την επίδραση του κάποιοι από τους ήρωες του δηλητηριώδους μελιού, του τρελού μελιού ή παλαλών μέλ ή ζαντών μέλ.
όπως λεγόταν από τα άνθη της Αζαλέας. Γίνονταν αυτό. Για να εκμεταλλευτούμε το χρόνο μας, βεβαίως, η περιγραφή σας είναι μαγική και θα μπορούσαμε να το συζητάμε ολόκληρη ώρα, αλλά επειδή έχουμε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, θα ήθελα εκτός από αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι το τελευταίο σας, να μου κάνετε μια αναφορά με τίτλους και σε άλλα βιβλία τα οποία έχετε γράψει, που δεν έχουν. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η πρώτη φορά που έχετε γράψει ένα τέτοιο βιβλίο για τον Πόντο. Να πούμε ότι μπορούμε να πούμε και πολύ περισσότερα στην παρουσίαση που θα γίνει σήμερα, στις 7 η ώρα, στο Δημαρχείο, με το βιβλιοπωλείο της Νικολέτας Τσίτα Αναργυροπούλου. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολύ περισσότερα. Βεβαίως. Να πω κάποια πράγματα που ίσως δεν τα γνωρίζει και ο κόσμος. Κάποιοι γνωρίζουν πολλά τραγούδια. Ένα λεπτό έχουμε. Ναι. Εκεί θα κλείσω ακριβώς. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου τραγούδι που έχει πει Γλυκερία. Γιατί πολύ σ' αγάπησα. Με τον Ορφέα Περίδη, με το Μάλαμα και άλλους. 10 μάγισσες παλιότερα με τον Γιάννη Σαββιδάκη. Τα βιβλία τα πιο γνωστά ήταν αυτά. Η Μαρέτ, Άγιοι και Δαίμονες, Ουρανόπετρα. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου, δανεισμένο από το βιβλίο το ομότιτλο. Και το Σάος Παντομήμα Φαντασμάτων. Πολύ όμορφα. Θα δούμε ένα καταπληκτικό βίντεο, το οποίο δώστε μας την πληροφόρηση γι' αυτό. Το πληροφόρηση είναι ένα καταπληκτικό βίντεο που έχει κάνει ο Θοδωρής ο Παπαδουλάκης, ο σκηνοθέτης. Είναι αυτός που έχει κάνει το Νησί και πάρα πολύ άλλα σπουδαία έργα. Και στην αφήγηση ο Στέλιος ο Μάινας. Είναι ένα βίντεο που μιλάει για το βιβλίο. Ας το απολαύσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Μπορεί ο κόσμος να σας δει από κοντά και να ρωτήσει πολλά περισσότερα και να του πείτε. Να δούμε λοιπόν το εκπληκτικό αυτό βίντεο, ας το απολαύσουμε. Την ώρα που η γη του Πόντου μάτωνε, μια κοπέλα ονειρευόταν το γάμο της. Ενώ μια άλλη κοπέλα κυνηγημένη έψαχνε καταφύγιο. Και ένας άντρας ταλαντευόταν ανάμεσα στην ιστορία, την ηθική, στον έρωτα και στο πάθος. Σέρα, η ψυχή του Πόντου. Ένα βιβλίο που αποτυπώνει αριστοτεχνικά την ψυχή του ελληνισμού από τον κορυφαίο σύγχρονο μυθιστοριογράφο Γιάννη Καλπούζο. Το έπος του ποντιακού ελληνισμού μέσα από τα μάτια ενός άντρα που διχάζεται ανάμεσα σε δύο γυναίκες και πιάνεται στα δίχτυα της ιστορίας. Η άκρος περιπετειώδης διαδρομή ενός λαού και ενός μεγάλου έρωτα με την υπογραφή του Γιάννη Καλπούζου. Κάθε γυναίκα, γιαγιά, μάνα, αδελφή, ερωμένη, σύζυγος, φίλη, ακόμα και μια ωραία φευγαλαία παρουσία στο δρόμο ή οπουδήποτε αλλού, ισχωρεί στη ζωή των ανδρών και αναμφίβολα τυπολιάζει λιγότερο, περισσότερο ή καταλυτικά με το θηλυκό άρωμα της ζωής. Με όλα τα αυτά, η ζωή γράφει ιστορίες που δεν χωρούν σε τούτον το συνοπτικό κανόνα. Σέρα, η ψυχή του Πόντου.